Δεν θα επανέλθω σε όλα τα ζητήματα του νομοσχεδίου, καθώς είναι η τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής. Θα μιλήσω για το σύνολο του νομοσχεδίου ξανά στην Ολομέλεια. Όμως, κύριε Υπουργέ, επέλεξα στην προηγούμενη συνεδρίαση να μην πάρω το λόγο μετά την τοποθέτησή σας, κατανοώντας και την ανάγκη να περιορίζονται οι χρόνοι των διαδικασιών λόγω των ειδικών συνθήκων. Όμως, επειδή μου απευθύνατε και με έντονο ύφος το ερώτημα, αν άκουσα την παρέμβαση του κυρίου Σεβαστίδη, θα αντιστρέψω το ερώτημα αν εσείς τελικά ακούσατε τη δική μας τοποθέτηση. Αν ακούσατε σε τι πράγμα αναφερόταν η κριτική που κάναμε. Γιατί και ως προς την τοποθέτηση του κυρίου Σεβαστίδη είναι προφανές ότι απομονώσατε ένα σημείο της και το ερμηνεύσατε όπως σας βολεύει. Όπως και ότι δεν ακούσατε άλλα προβληματικά σημεία που επεσήμανε, περιμένουμε να δούμε αν τελικά σε αυτές τις νομοθετικές βελτιώσεις που θα κάνετε έχετε λάβει υπόψη σας τα σημεία κριτικής που σας έγιναν. Εξαντλήσατε όμως την αντιπαράθεση στα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας, τα οποία βεβαίως και ορθώς προβάλλονται κατά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και φυσικά μπορούν να κριθούν και δικαστικά κατά την εφαρμογή του νόμου, όταν αυτός αρχίσει να παράγει δηλαδή αποτελέσματα. Γιατί το αν οι ασφικτικές προθεσμίες που δίνει ο νόμος θα οδηγήσουν σε απώλεια των ένδικων βοηθημάτων που έχουν κατατεθεί ενώπιν του δικαστηρίου χωρίς τελικά να τεθούν στην κρίση του δικαστή, δεν θα κριθεί με βάση τις υποσχέσεις για στελέχος των δικαστηρίων, αλλά με το κατά πόσο αυτή θα υλοποιηθεί, θα κριθεί ακόμα το κατά πόσο θα είναι στην πράξη υλοποιήσιμο το χρονοδιάγραμμα για τη συλλογή όλων αυτών των αποδεικτικών εγγράφων ή αν ουσιαστικά θα στερήσει τη δυνατότητα να εξεταστούν έστω οι αιτήσεις από το δικαστήριο όλων αυτών που τόσα χρόνια περιμένουν την εκδίκαση των αιτήσεών τους, που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν έχει δικαστεί μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό, εκτός από τις επισημάνσεις που έκαναν όλοι οι άλλοι φορείς που εκπροσωπούν τους δανειολήπτες και τους καταναλωτές, ακόμα και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Λέει, η προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση αποδεικτικών μέσων και προτάσεων από τους διαδίκους κρίνεται ανεπαρκής, διότι κύριο χαρακτηριστικό των υποθέσεων αυτών είναι ο μεγάλος όγκος αποδεικτικών μέσων. Έτσι, η ουσιαστική και αποτελεσματική δικαστική προστασία των δανειοληπτών προϋποθέτει επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Διαβάζω από τα πρακτικά κατά γράμμα την τοποθέτησή του. Όμως, ακόμα και για τα ζητήματα της ουσιαστικής κατάργησης της προφορικότητας της διαδικασίας, βεβαίως δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για το πώς αυτή η συνταγματική προστασία γίνεται λάστιχο κάθε φορά. Δεν ξέρω πραγματικά αν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Σεβαστίδης ότι αυτή δοκιμάζει και στην τακτική διαδικασία, δοκιμάζει τα όρια της συνταγματική αρχή της δημοσιότητας της δίκης, η οποία εξαντλήτως το συζητείται ενώ θα πρέπει να καλύπτει ουσιαστικά και την αποδεικτική διαδικασία. Αν δηλαδή η έκφραση ότι δοκιμάζονται τα όρια της συνταγματικής αρχής μπορεί να δικαιολογήσει ουσιαστικά το πανηγυρικό ύφος με το οποίο επικαλεστήκατε προς επίρρους των λεγόμενων σας την Ένωση Δικαστών. Όμως, σας επισήμανα ότι πιστεύω ότι δεν προσέξατε την τοποθέτησή μου, διότι όχι τυχαία δεν αναφέρθηκα στην προηγούμενη τοποθέτηση στα ζητήματα της συνταγματικότητας των διατάξεων, αλλά στην ουσία αυτών. Άκουσα και τον εισηγητή σας σήμερα, όμως θεωρώ ότι δεν απαντάτε στην ουσιαστική εξασφάλιση των όσων έρχεται να κατοχυρώσει η συνταγματική αρχή της προφορικότητας της διαδικασίας. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχει, αν εξασφαλίζεται η επίφαση της συνταγματικότητας. Το ζήτημα είναι αν μπορεί πράγματι ο δικαστής να σχηματίσει ορθή δικανική πεποίθηση, δηλαδή να διαμορφώσει πραγματική εικόνα για τους λόγους που οδήγησαν στην υπερχρέωση, στην αδυναμία πληρωμής, μόνο με έγγραφα και φορολογικές δηλώσεις. Μπορούν τέτοια θέματα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας να κριθούν στη λογική των υπολογιστικών εργαλείων και των αριθμών. Η ζωντανή αποδεικτική διαδικασία, η κατάθεση των μαρτύρων, η εξέταση του ίδιου του διαδίκου πολλές φορές επιτρέπει στο δικαστή να σχηματίσει ορθότερη εικόνα της κατάστασης, που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από έγγραφα και ένορκες βεβαιώσεις για τις οποίες σε όλο τον νομικό κόσμο και από την εμπειρία που έχουμε μέχρι σήμερα υπάρχει πολύ χαμηλή εκτίμηση, αν θέλετε, για την αποδεικτική προσφορότητα των ενδίκων βεβαιώσεων. Αν θέλετε,
ακόμα και η δυνατότητα να κριθεί ο λεγόμενος στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι πολύ πιο πιθανότερο αυτό να γίνει όταν υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων του δικαστή και των δικηγόρων, παρά μέσω των εγγράφων. Γιατί οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλοι, να ξέρετε ότι έχουν πάντα καλυμμένα τα νότα τους με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Όμως για έναν απλό άνθρωπο, τον κάθε ταλέπορο που δεν έχει ένα οργανωμένο λογιστικό δικηγορικό γραφείο να τον υποστηρίζει, για να διαμορφώσει πραγματικά την κατάλληλη φορολογική εικόνα που παρουσιάζεται πολλές φορές στο δικαστήριο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο δικαστής, κρίνοντας αποκλειστικά επί τη βάση των εγγράφων, κάτι που έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δεν τον υποχρεώνει κανένας να καλέσει, να εξετάσει μάρτυρες, μπορεί να εκτιμήσει ότι τα στοιχεία της αδυναμίας δεν αποδεικνύονται από τις φορολογικές και άλλες δηλώσεις και να απορρίψει την αίτηση, εκτιμώντας ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει μάρτυρες που θα μπορούσαν να δώσουν μια άλλη εικόνα. Αυτό δεν είναι μια παράβαση, μια παράτυπη διαδικασία από τη μεριά των δικαστών. Φυσικά όταν νομοθετείται, όταν νομοθετείται η έγγραφη διαδικασία και κατ' εξαίρεση μόνο η προφορική, μπορεί ο δικαστής να καλυφθεί πίσω από αυτό και να απορρίπτει τις οριδών της αιτήσης. Όμως αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, γιατί πραγματικά επιδιώκετε το ξεπέταγμα των αποφάσεων και την απώλεια της όποιας προστασίας των υπερχρεωμένων λαϊκών στρωμάτων, όπως απαιτούν οι τράπεζες. Εξάλλου, αυτή τη δέσμευση δεν την αμφισβητείτε. Επαναλαμβάνετε άχαρα και αρκείστε να λέτε ότι την δέσμευση αυτή την έλεγε ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εσείς με λυμμένα σήμερα τα χέρια προχωράτε μαζικά στις διαδικασίες ουσιαστικά της πτώχευσης με βάση και τον εκτρωματικό πτωχευτικό κώδικα που ψηφίσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα όμως να απαντήσω και στο σχόλιο που έκανε στην προηγούμενη συνεδρία ο κύριος Μπούγας, χαρακτηρίζοντας ως λαϊκισμό το αίτημά μας τη σταθερή πάγια θέση που έχουμε εκφράσει για κατάργηση του απαράδεικτου καθεστώτος της άσκησης. Τον αποτελεί δηλαδή το πτυχίο τη μοναδική προϋπόθεση για να ασκήσει ένας απόφυτος της νομικής δικηγορία. Δηλαδή, τι υπερασπίζεστε, τις άθλιες εργασιακές συνθήκες και τη διατήρηση ενός καθεστώτος που διατηρεί ουσιαστικά σε ομοιρία και ανακυκλώνει ένα ευέλικτο και φθηνό επιστημονικό υπαλληλικό προσωπικό, χωρίς δικαιώματα, σε όφελος πάντα των μεγαλογραφείων και των δικηγορικών εταιριών. Ή ακόμα βέβαια και για την κάλυψη διαφόρων αναγκών και κενών στο δημόσιο και κρατικό μηχανισμό. Ένα φθηνό υπαλληλικό επιστημονικό προσωπικό, πρόσφορο για κάθε είδους εργασία, που δεν προσδίδουν καμία απολύτως γνώση ή ικανότητα προς άσκηση του επαγγέλματος, εκτός βέβαια από την πολύ χρήσιμη συσσαγωγικά διαπαιδαγώγηση, για να δουλεύουν χωρίς ωράριο και δικαιώματα. Ξέρετε, για όλους όσους έχουν περάσει τη διαδικασία της άσκησης, μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τη χρησιμότητά της ή όχι. Αλήθεια θεωρείτε ότι κριτήριο της επιστημοσύνης και της ικανότητας για εργασία είναι οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας σε αντικείμενα που έχουν ήδη διδαχθεί και εξεταστεί στο Πανεπιστήμιο? Και βέβαια, είναι η άστοχη η σύγκριση που έκανε ο κύριος βουλευτής με τους δικαστές, αλλά και με τους συμβολεογράφους που ασκούν, αν θέλετε, δημόσια εξουσία. Είναι κλειστός αριθμός των θέσεών τους και εύλογη βέβαια η επιλογή τους μέσω εξετάσεων. Ακόμα όμως και για τους συμβολεογράφους δεν υπάρχει αντίστοιχο καθεστώς άσκησης που να τους καθιστά αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης και μάλιστα σε τόσο μαζικό αριθμό όλους τους αποφύτους ουσιαστικά της νομικής σχολής. Η άσκηση μπορεί με αναμόρφωση του προγράμματος των σπουδών να ενταχθεί στις ακαδημαϊκές διαδικασίες με ευθύνη του Πανεπιστημίου, ώστε να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην συνεχίζεται αυτή η άθλια κατάσταση για χιλιάδες νέους επιστήμονες. Εσείς αντίθετα, όχι μόνο υπερασπίζεστε αυτή την αθλειότητα, αλλά επεκτείνετε από 6-12 μήνες την άσκηση στα δικαστήρια, που στο μόνο που χρησιμεύει είναι η κάλυψη των μεγάλων υπηρεσιακών κενών. Θα αναφερθώ ξανά και στην Ολομέλεια για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα να ακούσω και την απάντηση του κύριου Μπούγα ή άλλων βουλευτών που θα υποστηρίξουν ενδεχομένως αυτό το καθεστώς. Τώρα, σε σχέση με άλλα άρθρα για τα οποία δεν έχω τοποθετηθεί, σε σχέση με το άρθρο 36,
για τις εξαποστάσεις διασκέψεις με ηλεκτρονικά μέσα των δικαστικών λειτουργών, είχε έρθει μια αντίστοιχη ρύθμιση και στις πράξεις νομοθετικών περιεχομένων. Είχαμε και τότε εκφράσει την ανησυχία μας, κυρίως για κινδύνους που δημιουργούνται για τη διατήρηση της μυστικότητας της διάσκεψης. Θεωρούμε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα ζητήματα να διασφαλίζονται, το οποίο δεν θεωρούμε ότι εξασφαλίζει μόνο η ηλεκτρική διατύπωση ότι θα φροντίζεται για τη μυστικότητα της διάσκεψης. Κατ' ελάχιστον, οφείλετε να λάβετε υπόψη σας τις επισημάνσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, ώστε η σχετική μορφή διάσκεψης να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Η δυνατότητα θα πρέπει να ενεργοποιείται, όπως επισημαίνουν in concreto, για έκτακτους ή και εξαιρετικούς λόγους, αναγόμενος στην προσωπική κατάσταση μέλους ή μελών της διάσκεψης, με απόφαση της πλειοψηφίας της τελευταίας. Εξάλλου, όπως επισημαίνει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, χρειάζεται ελεολογισμένη χρήση του μέσου, καθώς στη διάσκεψη με φυσική παρουσία ικανοποιείται ευχερέστερη η ανταλλαγή απόψεων, είναι δε προσφορότερη δυνατότητα πρόσβαση στους φακέλους των δικογραφιών. Συνολικά, τοποθετήθηκα για τα ζητήματα κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, που είναι βέβαια απαραίτητες. Θεωρούμε όμως ότι αυτές θα πρέπει να γίνονται με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι με την επίκληση κάθε φορά των έκτακτων συνθήκων, που είναι δεδομένες, όμως είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν ξανά στο αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις λήξουν οι προσωρινές μετατάξεις, ή θα δημιουργηθούν αντίστοιχες έκτακτες συνθήκες στις υπηρεσίες, όπου θα δημιουργηθούν τρύπες με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων. Σχετικά με το άρθρο 40, δεν απαντάτε ουσιαστικά στις καταγγελίες που γίνονται από τις ίδιες της Ενώσης των Δικαστών ότι πρόκειται για μια καθαρά φωτογραφική διάταξη, όταν αυτή αφορά συγκεκριμένη μόνο κατηγορία και όχι συνολικά τη συνυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών με συζύγους τους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και άλλους. Δεν απαντάτε γιατί επιλέγετε τη συγκεκριμένη αυτή κατηγορία. Ακόμα προβληματικό είναι το γεγονός ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που θα αποσπώνται στο εξωτερικό δεν θα ασκούν ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, μάλιστα, χαρακτηρίζει τη διάταξη αυτή ως αμφιβόλου συνταγματικότητας, καθώς δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς καθήκοντα συλλαφή με τη δικαστική ιδιότητα που θα ασκούν οι συγκεκριμένοι δικαστές, ενώ επισημαίνει και αυτή βέβαια το φωτογραφικό της χαρακτήρα. Σας είχε ασκηθεί αντίστοιχη κριτική από τις Ενώσεις των Δικαστών για την απόσπαση εφέτης στη Γενική Επιτροπή, την οποία νομοθετήσετε με την παράγραφο 2 του άρθρου 361 του νόμου 47 του 4700 του 2020 και την οποία σήμερα καταργείται αναδρομικά με το άρθρο 66, επιβεβαιώνοντας αν μη τι άλλο ότι τελευταία αυτή διάταξη δεν είχε προταθεί κατόπιν σοβαρής μελέτης των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών. Τώρα για τα άρθρα 65 επόμενα, σε σχέση με τη συγχώνευση της οικονομικής εισαγγελίας με την εισαγγελία διαφθοράς, πέρα βέβαια από πολιτικές σκοπιμότητες που είναι προφανές ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε, για μας το σημαντικότερο είναι ότι συνολικά διαφωνούμε με αυτή τη δημιουργία ειδικών εισαγγελικών θεσμών, πόσο μάλλον με αυτόν τον υπερεισαγγελέα που δημιουργείται, που ουσιαστικά λειτουργεί ως μια επίλεκτη μονάδα στο δικαστικό σώμα, ξένη αν θέλετε, και με τον νομικό μας πολιτισμό. Τέλος, για το άρθρο 51, είναι απαράδεκτη για ακόμα μια φορά διακριτική μεταχείριση των συγκροτημάτων του τύπου. Δεν απαντάτε, αρνείστε να απαντήσετε για ποιο λόγο προβλέπετε μόνο για αυτούς την αυτοδίκαιη μετά την πάροδο του 18μηνου άρση της κατάσχεσης, που έχει επιβληθεί για απαιτήσεις που αφορούν ικανοποίηση ηθικής βλάβης από το δια του τύπου, τέλος πάντων, τελεσθέντα αδικήματα. Δεν είναι επαρκής κάθε φορά η αιτιολογία που χρησιμοποιείτε, ότι ξεκινάμε από αυτό. Για κάποιο περίεργο λόγο πάντα ξεκινάτε την εύνοια από τα συγκροτήματα του τύπου και θα επεκταθεί ενδεχομένως και σε άλλες περιπτώσεις. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσω αναλυτικά στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.